Έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Ω, Γιώργη. Για πάμε, για πάμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, καμπάνα. Καλά, καλά. Καμπάνα. Mm-hmm. Βλέπεις πως είναι πιο σπιντάτο σήμερα που δεν είχε μπουζούκια και τέτοια. Όλα καλά. Καλά, καλά εσείς. Ωραία, μια χαρά. Έκανες και τις μεταγραφές σου, έχεις πρόγραμμα. Εσύ τους έχεις κλείσει από τώρα, ένα σου έχει μείνει. Άντε δύο το πολύ θα πω εγώ. Και... Ε, κάτσε και μεταγραφές, μεταγραφή έγινε. Ε, αυτό μία. Λέω, μία σου έχει μείνει ρε φίλε. Ζωάρα θα κάνεις. Όχι, είπες να έκανες μεταγραφές σου, μία έχει. Ναι ρε φίλε, εντάξει, προφανώς, οκ. Okay. Λοιπόν, Λορέντζο Μπράουν, έτσι. Λόρτζο Μπράουν, εντάξει, ανακοινώθηκε τις επόμενες ημέρες. Γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί, ρωτούν οι φίλοι, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί. Λογικά Ιούλιο, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί το συμβόλαιο με τον Μακάμπι. Και το Γκραντ δεν έχει ανακοινωθεί. Ναι, το Γκραντ, του Γκριγκόνης. Ναι, ο Γκραντ έχει συμφωνήσει από το τέλη Δεκεμβρίου, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτά δεν είναι τυπικά. Είναι. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να ενισχύει ο κόσμος τώρα. Δηλαδή. Αφού μέρει και ο ίδιος ο Μπράουν είπε ότι η καλύτερη επιλογή μου είναι να πω τον Πανέγκο. Και ο Κάτας τελείωσε, έχει τελειώσει. Ναι, ναι. Εντάξει, όντως και τώρα για αυτά τα παιδιά, κακά τα ψέματα, τα παιδιά του Μακάμπι δηλαδή, ήταν νομίζω πολύ δύσκολη η χρονιά που πέρασαν. Με την πολεμική κατάσταση που επικρατεί στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ. Ναι. Έπρεπε να μείνουν Πελιγράδι, μένανε Κύπρο, ξέρω εγώ κάποιο διάστημα, δηλαδή ήταν καλά, σίγουρα. Αρκετά δύσκολο. Γιώργο, πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο η σειρά το play-off για να μπει ακόμα περισσότερο, όχι δεν τον ξέρουν τον παίκτη, τον ξέρουν προφανώς, να μπει ακόμα περισσότερο στο μάτι του Παναθηναϊκού Μπράουν? Όχι, νομίζω ότι απλά στα play-off ήταν πραγματικά απολαύσει ο Μπράουν, δηλαδή μόνο έχει κάνει φοβερές ματσάρες. Ναι, 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 έχει κάνει φοβερές ματσάρες κοντά στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί το οποίο εδώ και χρόνια γενικότερα αρέσει στον οργανισμό του Παναθηναϊκού, νομίζω. Είχε πάει να τον πάρει ο Βόβορας. Ναι, 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 ναι. Στον κορονοϊό μέσα. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό λέω ότι εντάξει, δεν τον έμαθαν και τώρα δηλαδή, έτσι τα πλοίο. Εντάξει, απλά τώρα δόθηκε, ήταν η κατάλληλη ευκαιρία, ας πούμε. Δόθηκε έτσι το κατάλληλο κλίμα για να μπορέσει να τον πάρει, την κατάλληλη στιγμή για να τον αποκτήσει. Ναι. Εσύ αποκλείς να κινηθεί και κάτι άλλο πέρα από ψηλό? Και κάτι άλλο εμείς εκφράζουμε κανένα τριάρι, κάτι τέτοιο. Ναι. Τέτοιο. Ναι. Κοίταξε, τώρα με τον Μπράουν ας πούμε, θα δούμε πάρα πολύ σχήματα με τρεις περιφερειακούς. Ναι. Έτσι. Δεν θα βγαίνει μετά ο χρόνος της συμμετοχής νομίζω, mm-hmm, τους παίκτες. Δηλαδή, με τέσσερις γκάρντ, ψηλότα του υπέρου, στο υψηλότερο επίπεδο βασικά, έτσι. Ναι, είναι η καλύτερη γραμμή γκάρτ στην Ευρώπη. Αυτή η τετράδα δεν υπάρχει καμία άλλη. Σε τετράδα, είναι, έτσι. Κακά τα πιθανά, ναι, 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 ναι. Και ο ένας αλληλοσυμπληρώνει τον άλλον, έτσι. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και δίνει δυνατότητα και στον Αταμάν να επιλέγει διαφορετικούς συνδυασμούς. Mm-hmm. Είτε σε διάδες, είτε όπως μου πει σε τριάδα στην περιφέρεια. Με παιδιά όπως ο Γκριγκόνης Παπαπέτρου, που καθένας έχει κάνει φέτος, ο Γκριγκόνης έχει ξεκινήσει τρομερά τη σεζόν, έπεσε στο τέλος, εντάξει, οκ. Είναι όμως ένα παιδί το οποίο πραγματικά έχει και αυτούς ποιοτικά χαρακτηριστικά και τον θέλει πάρα πολύ κατά μάνο. Ο Παπέτρου έχει τελειώσει τρομερά τη σεζόν, έτσι. Μετά υπάρχει ο Καλαϊτζάκη. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσον θα πάει ο Παναθηναϊκός μια επιλογή ακόμα ενός mm-hmm παίκτη εκεί για να βάλει... πώς να το πω τώρα, κι άλλο ένα άτομο, κι άλλο ένα παίκτη σε αυτές τις θέσεις. Δεν θα βγει χρονικά νομίζω μετά. Ναι, και για κάποιους που γράφανε για Κλάιμπερν, παιδιά, νομίζω ότι με αυτά που γίνανε πέρσι στην ΕΦΕΣ δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμα περισσότερο. Δεν έχει καλή σχέση με τον άτομα, ναι, αυτό ξεκάθαρο. Επίσης, υπάρχει ένα θέμα με τον... με τους παίκτες που ήταν στο 4, ο Μίτογλου και ο Χουάντσο, οι οποίοι και αυτοί έχουν κάνει τρομερή σεζόν. Ειδικά ο Ντίνος έχει κάνει, ειδικά μέχρι τον Απρίλιο ήταν καταπληκτικός και γίνεται, δεν έχει τελειώσει καλά τη ζωή, αλλά είναι εντάξει, όπως να το κάνουμε, ένα πάρα πολύ ποιοτικό στοιχείο στην ομάδα. Και ο Χουάντσο σε όλα τα μεγάλα μάτς ήταν παρόν, καθοριστικότητος και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και για τα παιχνίδια, για το παιχνίδι μάλλον του πέμπτου με τη Μακάμπη. Περιμένει περισσότερο από τον Χουάντσο, έτσι. Οπότε να πάει να βάλει ένα παίκτη τώρα εκεί, νομίζω ότι... Θα χαλάσει αυτή τη χημεία, ναι, δεν θα ήταν... Ναι, ναι, θα είναι κάπως άδικο για τους υπάρχοντες, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση, λες εσύ, αντί να αποκτηθεί πεντάρι, να πάει ο Μίτογλου να κάνει
τα ρεπό εντός αγωγικών του Λεσόρ στο 5 και να υπάρχει ο Αντετοκούμπο και να πάρει ένα ακόμα τεσσαρί. Πού να πάει ίσως και στο 5. Γιατί να μην δώσει περισσότερο χρόνο στον Χουάντσο. Ναι, εννοώ ότι αν τον υπολογίζει το Μήτογλου κυρίως για το 5, δεν θα παίζει ο Χουάντσο 40 λεπτά. Όχι κυρίως για το 5, ο Λεσόρ θα παίξει 25 με 27 λεπτά στους ψηλούς. Για 13 λεπτά. Δεν το βλέπω έτσι. Κοιτάξτε, ο Μήτογλου, για παράδειγμα στους τελικούς, τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι θα παίξει καλύτερα στο 5. Εξαρτάται βέβαια και τον αντίπαλο. Στον τελικό της Ευρωλίγκας θυμίζω ότι η καθοριστική κίνηση που δίνει στον Παναθηναϊκό, πώς να το πω, την τελική όθηση για να πάρει το μάτς, είναι που χρεώνεται με φάουλ Λεσόρ. Το τέταρτο και πάει στον πάγκο και μπαίνει ο Μήτρο. Θυμάσαι αυτό το λέω, γίνεται στον δάσος. Η κόνια δεν το κούμπο, του λέει μετά ο Αταμάν κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Ναι, και του λέει και συγγνώμη κιόλας. Ναι. Και σηκώνει το Μήτρο και τον περάσει στη θέση 5. Mm-hmm. Οπότε ναι, δεν, νομίζω ότι είναι μια σκέψη αυτή. Δεν ξέρω τώρα αν θα είναι, πώς να το πω τώρα, ως βασικό στοιχείο στον Μήτογλου αυτόν τον επόμενο σύνολο, δηλαδή ότι θα χρησιμοποιείται περισσότερο στο 5. Αλλά γενικότερα έχουμε δει ότι ο Αταμάν το επιλέγει, το επέλεγε μάλλον αυτό στην φετινή σεζόν. Mm-hmm. Καλά, γενικά οι προπονητές, αν είχαν την ευχαίρεια, θα επιλέγανε παίχτη που πατάει σε δύο θέσεις οπωσδήποτε. Δηλαδή, αν μπορεί να παίζει και στο 5 και στο 4, θα τον προτιμούσα από έναν που παίζει μόνο στο 5. Θέλει διπλοθεσίτες, ας πούμε, κάθε προπονητής. Γι' αυτό είναι σπουδαία η προσθήκη, πέρα από όλα τα άλλα του Μπράουν, έτσι. Γιατί αυτό που πριν, δεν είναι δυνατόν για πολλά σχήματα, για πολλές εναλλαγές, για πολλούς συνδυασμούς, από το 1 μέχρι το 3 στους παίχτες που έχει τώρα. Γιώργο, γιατί θα αντικαταστήσει. Ο Μπράουν έχει τα άκρα. Έτσι. Ναι, 96 μπόι. Έχει 2-3-4 ανοίγμα χεριών. Εντάξει. Έτσι. Και θα έχει και ποιοτικότερες ανάσες. Γιατί δεν θα παίζει τα 35 που έπαιζε στα playoff. Θα έχει μεγαλύτερη, έτσι, καλύτερη διαχείριση. Τι μόνο αυτό και ο Σλούκα θα τρέχει και ο Νάν. Θα έχουν και εκείνη την ώρα. Ναι, σου θυμίζω ότι το Μεντόσα δεν εμπιστευόταν πολύ. Εντάξει, ναι, δεν έδεσε. Ο Αργεντινός, για τα ψέματα. Σωστό. Ο Ματζούκας που οδεύει προς Άρη, θα αντικατασταθεί ή θα πάρει τη θέση του Σαμοντούροφ στο rotation σε αυτή τη θέση. Για το πρωτάθλημα νομίζω το λέμε έτσι. Σαμοντούροφ, νομίζω Σαμοντούροφ, ούτως ή άλλως κάποια στιγμή μέσα σε σεζόν το έχει δηλώσει και Αταμάν. Ναι. Ότι την επόμενη χρονιά θα επιλέγουμε τον, θα δώσουμε χρόνο στο Σαμοντούροφ στα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος. Mm-hmm. Του αρέσει πολύ ο Σαμοντούροφ. Υπάρχει και ο Βδάλλας επίσης στο 3, έτσι, μην ξέρω αυτό. Σωστά, 2-3 νομίζω πάει προς δανεισμό ο Βδάλλας πάλι, αλλά θα δούμε. Εκτός και αν πάει, πάει και σε κολέγιο, γιατί υπάρχει και από εκεί ενδιαφέρον. Ναι. Και στο κολέγιο ξέρεις τι γίνεται, έχουν και χρήματα πλέον, οπότε δεν είναι ότι θα πάνε τζάμπα. Είναι πολύ ταλέντο ο Βδάλλας, έτσι. Ο Βδάλλας είναι top level ταλέντο στην Ευρώπη, δηλαδή πεντάδα, δεκάδα στους καλύτερους. Τι άλλο θα να σε ρωτήσω. Κάτσε, είχα κολλήσει τώρα. Πες. Ότι σιγά σιγά ξεκινούν και τα έργα στο ΆΚΑ, έτσι. Mm-hmm. Μπαίνει σε μια διαδικασία τώρα πάνω εργασίων στο ΆΚΑ. Γιατί περιμένει, δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Περιμένει, δηλαδή, τέλος Σεπτεμβρίου θα βρουν έναν έτοιμο. Ναι. Έτσι. Για τον Παύλος Γιαννακόπουλος λογικά εκεί, Ναι. Glass Floor τελικά θα δούμε από την αρχή ή θα γίνει στην πορεία. Είναι και αυτό μέσα αυτό που λέγαμε πριν, ότι πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, αν θα προλάβει να το εγκαταστήσει, να το βάλει στο ΆΚΑ. Mm-hmm. Είναι πολύ πιεστικό το πρόγραμμα, δηλαδή δεν υπάρχει χρόνος. Εντάξει, πάντως τοποθετείται γρήγορα αυτό, δεν είναι κάτι που θέλει πάρα πάρα πολύ χρόνο. Είναι στο Final Four του BCL, λίγο όλα αυτά. Ναι, περισσότερο είναι να φύγει το προηγούμενο το θέμα παρά να μπει το τωρινό, ας πούμε, κάπως έτσι. Ναι, εντάξει, και πώς, αν το ΆΚΑ είναι εργοτάξιο, δεν μπορεί να μπει και τώρα και το παρκετό. Εντάξει, τελευταίο θα μπει, εννοείται, ναι. Αυτό και αυτό το λέω. Ωραία, κάτι άλλο έχουμε. Όχι, τίποτα άλλο. Περιμένουμε όμως με την ανακοίνωση του Μπράουν τις επόμενες ημέρες. Μέχρι τις 15 Ιουλίου θα υπάρχει αυτή η αγωνία για τον αν και οι πιθανότητες δεν είναι για να πάει στο NBA, έτσι. Ναι, και δεν βλέπω κινητικότητα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Βέβαια, και αυτό είναι κάτι που το ξέραμε, δηλαδή ότι οι ομάδες του NBA αργούν σε αυτές τις περιπτώσεις να κινηθούν. Απλά το κλειδί νομίζω στον όρο του Ναν. Και καλύτερη συμφωνία που μπορούσε να κάνει ο Παναθηναϊκός είναι ότι δεν του έχει βάλει απλά NBA out. Του έχει βάλει NBA out με εγγυημένο συμβόλαιο. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο κλειδί. Μεγάλο κλειδί στον όρο. Ναι, γιατί θα το συζητήσουμε αυτό. Λογικά θα είναι στην κουβέντα μέχρι την προθεσμία στα 15 Ιουλίου. Πόσο είναι.
Απλά, ακριβώς. Δεν είναι ότι ενδιαφέρθηκε μια ομάδα και προσφέρει συμβόλαιο στον Αν. Προσφέρει εγγυημένο. Ναι. Μόνο εγγυημένο. Τότε. Ναι, ούτως ή άλλως δεν πήγαινε και χωρίς εγγυημένο. Μόνο να αφήσει τώρα τα 2,5-3 εκατομμύρια του Παναθηναϊκού για να πάει εκείνα για την πιθανότητα. Εντάξει, δεν το, θα ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο. Μα και ο ίδιος ο Αν νομίζω και το ήθελε αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή, το είδαμε και πέρσι άλλωστε ότι περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή πως έβρισκε και ρόλο και χρόνο σε μια ομάδα. Δεν βρήκε. Και έρθει στην Ευρώπη. Και μετά από αυτή τη σεζόν που έχει κάνει, να πάει τώρα στο NBA και να είναι 12-12. Πάλι στα δοκιμαστικά, γιατί δοκιμαστικά περνούν όσοι δεν έχουν συμβόλαιο στην τελική. Και... Για σου λέω. Όχι, το συμβόλαιο να βρει μπορεί, ξέρεις. Συμβόλαιο να βρει αν είναι 12-12 παίκτη στο τρίτο rotation της ομάδας, εντάξει, την πισωγύρισμα και την κάτι. Κοίταξε, μετά από κάποια ηλικία οι Αμερικανοί θέλουν εγγυημένα πράγματα και ζητούν εγγυημένα συμβόλαια, είτε είναι στο NBA είτε και στην Ευρώπη το βλέπουμε αυτό. Πλέον ζητούν οι Αμερικανοί που έρχονται 2 και 3 χρόνια συμβόλαιο. Τελευταία περίπτωση Mike James, για παράδειγμα. Ήθελε εγγυημένο τριετές. Εντάξει, θέλουν όλη την ασφάλεια, ρε, δεν ξέρεις τι γίνεται. Και δεν θέλουν πια, ξέρεις τι, κουράζονται με το πήγαινε έλα όλη την ώρα. Δεν τους αρέσει. Κάποια στιγμή κουράζονται. Και άμα βλέπουν και γενικά ότι οι συνθήκες σε μια ομάδα είναι πολύ καλές, εννοείται θέλουν να μείνουν. Ειδικά αν είναι οικογενειάρχη. Δηλαδή ο Γκραντ, ας πούμε, αυτό που του δώσε ο Παναθηναϊκός μέχρι το 26, αν δεν κάνω λάθος, ο άνθρωπος το ψάχνει χρόνια να πάει να ριζώσει κάπου να. Γιατί πολλοί Αμερικανοί επίσης, μπορεί να μην το λαμβάνει υπόψη του ο κόσμος, πάρα πολλοί Αμερικανοί που παίζουν και χρόνια και στην Ευρωλίγκα. Οι οικογένειές τους είναι στην Αμερική, δεν τις έχουν φέρει. Οπότε γι' αυτό ζητούν και το εγγυημένο συμβόλαιο για να μπορούν να μπουν και στην οικογένεια να έρθει. Σου λέει για τα επόμενα 2-3 χρόνια εδώ θα είμαστε. Ναι. Εντάξει, ο Ναν βέβαια έχει παιδί, αλλά δεν είναι παντρεμένος. Οπότε εντάξει, έχει για αυτή την ιδιαιτερότητα. Αυτά. Για Σλούκα, κάτι τελευταίο, σε κανένα μήνα έτοιμος. Ένα μήνα, ναι, εντάξει, και να πω και κάτι για το Σλούκα, γιατί πραγματικά το τελευταίο διάστημα δέχεται μια. Όχι το τελευταίο διάστημα, όλο το χρονιό, μια ανελίτη επίθεση. Εντάξει, και νομίζω ότι είναι και λίγο άδικο για τον. Όχι λίγο, πάρα πολύ άδικο για τον Κώστα. Και ειδικά το αυτό που έγινε τις τελευταίες ημέρες με τον τραυματισμό του, που κάποιοι έλεγαν ότι κοροϊδεύει και δεν είναι τραυματίας και όλα αυτά. Εντάξει, νομίζω ο Σπανούλης θα βάλει τα πράγματα στη θέση του. Μπράβο, αυτό. Ναι. Και δεν νομίζω ότι και να μην τα βάζει και ο Σπανούλης που θα τα βάζει. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι υπάρχουν ιατρικές εξετάσεις από ανθρώπους επιστήμονες. Δεν είναι τώρα ότι το έβγαλε η τέτοια της γειτονιάς. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να είμαστε σοβαροί σε τέτοια θέματα. Μην λέμε τον να μην λέμε τώρα ότι κάποιος κάνει τον τραυματία και δεν τραυματίζει. Ναι, εντάξει. Δηλαδή δεν λάθουμε και τελείως. Και τώρα λένε. Ναι. Και τώρα λένε να πήγε διακοπές. Τι θα κάνει, ρε φίλε, με τραυματίζει, δηλαδή θα κάνει. Θα κάνει θεραπεία του και θα τις κάνει και τις διακοπές του. Τι θα κάνει, θα κλειστεί στο σπίτι του για να κάνει θεραπεία, να μην πάει πουθενά. Τέλος πάντων. Καλά κάνει τα ρίσκα εσύ, Χρήστο, γιατί δεν είναι να μην βάζουμε και τα πράγματα. Εντάξει, αυτό το πλαίσιο του μίσους που υπάρχει, που όλα ό,τι θα κάνουν οι αντίπαλοι είναι κακά και όσα κάνουν οι δικοί μας είναι καλά, δεν αντέχεται αυτό το πράγμα πλέον. Δηλαδή, έλεος. Αρρώστια μεγάλη. Δεν το λέμε τώρα παιδινό. Λουκάς, παλιότερα είχε γίνει και με τον Γιάννη κατά τη προφανέστατα. Τι συζητάμε τώρα. Και με άλλα παιδιά. Εντάξει, μην τελάχουμε τελείως. Έχει βγει εδώ το παιδί και έχει πει ότι θα είμαι αποτυχημένος αν δεν κάνω κάτι με την εθνική ως Ευρωλίγκες και να πάρω, που έχει πάρει 4, έτσι. Και τι συζητάμε τώρα. Και γι' αυτό λέγαμε και από τον Παναγιώτη πριν και πιστεύω συμφωνείς και εσύ ότι αν με το καλό περάσει η εθνική ομάδα και είναι υγιής ο Σλούκας, για μένα πρέπει να είναι στο δεκάδα. Αυτή είναι άποψη, έτσι. Τώρα βέβαια ο Σπανούλης αποφασίζει. Αν περάσουμε με το καλό, εντάξει, θα θυσιαστεί κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει άλλες ευκαιρίες στο μέλλον να το κάνει, που δεν είναι τόσο καλός προφανώς όσο είναι ο Σλούκας, έτσι. Το θέμα είναι να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα. Κοίταξε, νομίζω ότι αν περάσει η εθνική στους Ολυμπιακούς αγώνες και με δεδομένο ότι θα είναι και σε καλύτερη κατάσταση και ο Γιάννης, έτσι τότε, και ακόμα καλύτερη κατάσταση, θεωρώ δηλαδή τουλάχιστον εγώ, γιατί τώρα που συμβάνω του λείπει ο αγωνιστικός ρυθμός, νομίζω ότι το μετάλλιο είναι έτσι ένας στόχος. Θα μπορεί να είναι, είναι δύσκολος όμιλος, εκεί είναι το ζόρι. Έχουμε στον όμιλο να θυμίσω Καναδά, Αυστραλία και λογικά Ισπανία. Αν περάσουμε. Καταλαβαίνεις ότι είναι σφαγή του δράμα, έτσι. Πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο τα πράγματα. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ωραία, έγινε, Γιώργο. Εντάξει, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.